Ατομικές μερίδες φαγητού θα μοιράσει στα πιο οικονομικά αδύναμα μέλη του ο Σύλλογος Πολυτέκνων Καλαμάτας. Προηγούνται τα άπορα μέλη μας χωρίς εισόδημα. Εν συνεχεία, τα μέλη μας με δύο παιδιά και άνω με εισόδημα έως 8.000. Τρίτη περίπτωση, μέλη με ατομικό εισόδημα έως 3.000 ευρώ. Και τέταρτο, μέλη με οικογενειακό εισόδημα έως 5.000 ευρώ. Μαζί θα πρέπει να έχουν την κάρτα πολυτέκνων θεωρημένη και καθαριστικό της εφορίας. Τι ώρες θα γίνει η δηλαδή? Από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Παράλληλα, ο Σύλλογος την επόμενη εβδομάδα θα μοιράσει φρούτα σε όλα του τα μέλη. Θέλω να συμπληρώσω ότι την επόμενη εβδομάδα, τη μεγάλη εβδομάδα, θα έχουμε δωρεάν διανομή σε όλα τα μέλη, φρούτα. Θα καλύψουμε όλα τα μέλη ανεξαρτήτως εισοδήματος. Ο Σύλλογος Πολυτέκνων όμως συνεχίζει την πολύ σημαντική δράση του, αυτή των δωρεάν φροντιστηρίων σε παιδιά μελών του. Από το μεσημέρι και μετά από τις 3.30 ώρα ο Σύλλογος μετατρέπεται σε φροντιστήριο. Εδώ φοιτούν περίπου 100 παιδιά από ηλικίας γυμνασιακής μέχρι προετοιμασία για εισαγωγή στο πανεπιστήμιο, καθώς και μέχρι το επίπεδο lower, αγγλικά και γερμανικά. Πέρυσι είναι επικεφαλής του προγράμματος η κυρία Μάλαμα, είναι καθηγήτρια και το πρόγραμμα πραγματοποιείται με θελοντές καθηγητές. Ο Σύλλογος προσφέρει όλη τη γραφική ύλη και το χώρο για τη γραφική ύλη και ό,τι άλλο χρειάζονται τα παιδιά. Και θα συνεχιστεί, έχουμε την ελπίδα ότι θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Πέρυσι, θέλω να σας πω, από τα 7 παιδιά που είχαμε προετοιμασία στο Πανεπιστήμιο, περάσαν τα 5.